είσαι σύγκομος. Τα σπίτια του λαού θα σώζει ο λαός. Κανένας μόνος αν του ξεσήκωμος. Την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε μια μεγάλη ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην κοινότητα των Βασιλικών, στην οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς. Ως πρώτη δράση της Επιτροπής αποφασίστηκε η σημερινή κινητοποίηση εδώ έξω από την Τράπεζα Πειραιώς στο Δήμο Θέρμης, ώστε να δηλώσουμε την παρουσία μας και να κάνουμε γνωστό στους κατοίκους της περιοχής ότι μπροστά σε αυτό που έρχεται, στις δεκάδες εξώσεις που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει Επιτροπή Αγώνα, υπάρχει το λαϊκό κίνημα που οργανώνεται και συσπυρώνεται και δίνει το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Είμαστε εδώ σήμερα, όπως ήμασταν και τις προηγούμενες μέρες, σε μια προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής να δείξουν τον δρόμο. Όλοι μαζί, ενωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, να μην προχωρήσει κανένας πληστηριασμός, καμιά έξωση από λαϊκό σπίτι, από λαϊκή οικογένεια. Πέρα από τη συμμετοχή μας, τη δράση, τη συμμετοχή, εμείς βάλαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητιέται το θέμα, να εκφραστεί έμπρακτα η στήριξη και η αλληλεγγύη του Δήμου και στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και να απαιτηθεί με νομοθετική ρύθμιση να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Μετά την κρίση που φέρανε διαχρονικά οι κυβερνήσεις και την κατρακύλα την οικονομική, βρισκόμαστε στο δυσάρεστο γεγονός να προχωράνε τώρα πλέον σε άτοπες κατασχέσεις κατοικιών. Αυτό συμβαίνει τώρα και στον ανατολικό τομέα, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και μαζευτήκαμε και εμείς ως φορέας αγροτικός να υποστηρίξουμε κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη, καμία τέτοια διαδικασία άτοπη και γρήγορη να βγαίνουν τέτοια σπίτια πρώτης κατοικίας σε δημοπρασία και πληστηριασμούς, άμεσα να αποσυρθεί και να δοθεί πίσω η κατοικία αυτού του ανθρώπου και άμεσα να σβηστούν όλα τα χρέη τα οποία έχουν πληρωθεί ξανά και ξανά με αίμα, δάκρυα και υδρότα του λαού, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μερικές τσέπες ορισμένων που αυτή και η κυβέρνηση και η προηγούμενη εθελοτυφλή και δεν κάνει τίποτα απολύτως, με αποτέλεσμα ο λαός να βρίσκεται στο δρόμο και να προσπαθεί να σώσει το λαό. Είμαστε στον αγώνα να σωθεί η λαϊκή κατοικία και τα χωράφια μας και να παραμείνουμε στα χωριά μας. Θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αυτοί θα παίρνουν, θα φτιάχνουν νόμους και θα παίρνουν αποφάσεις δικαστηρίων για να βάλουν χέρι στα σπίτια του κόσμου. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός.